Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νεκτάριο, τον άνθρωπο της αγάπης και της συγχώρεσης. Κοιμήθηκε ουσιαστικά πριν από έναν αιώνα και θεωρείται από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλετούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς, εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό, αναλήψεως του κυρίου, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπο. Καλησπέρα, κύριε Λί. Και δικιά μου χαρά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Γιώργος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος, συγγραφέας και διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Καλησπέρα κύριε Φουκαδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης και εύχομαι πολλές ωραίες εκπομπές στον Ορθόδοξο Λόγο. Δική μας μεγάλη χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς, να γνωρίσουμε τον Άγιο λίγο, τη ζωή του, το έργο του και γιατί θεωρεί το άνθρωπος της αγάπης και της συγχώρεσης που δώσαμε τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ. Η ζωή του Αγίου Νεκτάριου είναι μια πορεία 74 χρόνων, θα έλεγα κατάφορτη από τις δωρεές, από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου ξεκινάει από τη Σιλιβρία της Θράκης. Γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1846. Ήταν το 5ο παιδί από τα 6 της οικογένειας του Δήμου και της Βασιλικής Κεφάλα. Και μέχρι τα 14 του χρόνια γνωρίζουμε ότι παρέμεινε στο χωριό του, στη Σιλιβρία, και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Mm. Την θρησκευτική του διαπαιδαγώγηση θα έλεγα ότι την πήρε περισσότερο από τη γιαγιά του, στην οποία έτρεφε πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη. Όπως ο ίδιος διηγείται σε αυτοβιογραφία στην οποία έχει γράψει, λέει ότι από τη γιαγιά του έμαθε να πιστεύει στο Χριστό. Επιλέξει αυτό έλεγε. Ναι. Και μάλιστα αναφέρεται ότι πολλές φορές τον έβαζε να διαβάζει τους ψαλμούς. Είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον 50ο ψαλμό και ιδιαίτερα στο στίχο εκεί που λέει «Διδάξω ανώμους τα σοδού σου» και τον οποίο τον επαναλάμβανε αυτό το στίχο τακτικά. Μετά τα 14 του χρόνια, στα 14 του συγκεκριμένα χρόνια, και ενώ είχε βαφτιστεί με το όνομα Αναστάσιος, αυτό ήταν το όνομα του βαφτιστικού του, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη όπου εργάζεται σε μια βιοτεχνία με καπνά. Mm. Εκεί δούλεψε 2 χρόνια. Δυστυχώς συνάντησε πάρα πολλές δυσκολίες και τον 3ο χρόνο της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη τον βλέπουμε να πηγαίνει μετά στο μετόχι του Παναγίου Τάφου όπου εργάζεται ως επιμελητής. Στην Κωνσταντινούπολη έμεινε έως και τα 20 του χρόνια. Οπότε φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και έρχεται στη Χίο και συγκεκριμένα να εργαστεί ως δημοδιδάσκαλος αφού είχε κάνει εντωμεταξύ κάποιες σπουδές και σε ένα χωριό στο Λίθιο. Στην Χίο είχε την τύχη να βρεθεί πολλές φορές στη Νέα Μονή της Χίου από όπου εκεί με τους γεροντάδες αυξήθηκε αυτή αυτός ο ζήλος, αυτή η κλίση που είχε προς το μοναχικό βίο και έτσι σε ηλικία 30 χρονών ο νεαρός Αναστάσιος γίνεται μοναχός με το όνομα τώρα Λάζαρος. Αυτό ήταν το δεύτερο το όνομα μετά το βαφτιστικό. Ως μοναχός παρέμεινε αρκετά χρόνια όπου το 1877 χειροτονείται πλέον διάκονος, παίρνει το όνομα Νεκτάριος και αυτό το όνομα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή από εκείνη τη στιγμή και μετά. Εκεί πλέον αρχίζει ο Άγιος Νεκτάριος να σκέφτεται και για παραπάνω σπουδές, θεολογικές σπουδές, όμως εκείνη την εποχή για να σπουδάσει κάποιος ιδιαίτερα στην Αθήνα έπρεπε να έχει μια οικονομική ευχέρεια. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν είχε αυτή την ευχέρεια. Όμως βρίσκεται κάποιος ευσεβής χριστιανός με το όνομα Χορέμης, ο οποίος αναλαμβάνει τα έξοδα των σπουδών του νεαρού
τότε διακόνου του Νεκταρίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο Άγιος Νεκτάριος έμεινε 3 χρόνια και σπούδαζε, όπου μεταξύ όμως πέθανε ο ευεργέτης του, ας πούμε, που τον στήριζε οικονομικά και έπρεπε πλέον να γυρίσει πίσω στη Χίο, γιατί δεν μπορούσε να σπουδάσει άλλο. Βρίσκεται όμως τότε κάποιος, μάλλον μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν εκτιμήσει τις ικανότητες του νεαρού, εντωμεταξύ χειροτονημένου ιερέα Νεκταρίου, και τον συστήνουν στον Πατριάρχη τότε της Αλεξάνδρειας, στο Σοφρόνιο. Ο Σοφρόνιος γνωρίζεται με τον Νεκτάριο και στηρίζει πλέον το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, το υπόλοιπο των σπουδών του Αγίου Νεκταρίου, που εντωμεταξύ είχε πάρει και μια υποτροφία από το λεγόμενο Παπαδάκιο Κυροδότημα. Μάλιστα. Αφού τελείωσε τις σπουδές του ο Άγιος Νεκτάριος στην Αθήνα, επιστρέφει πλέον στην Αλεξάνδρεια, όπου αναλαμβάνει ως αρχιερατικός επίτροπος στο Κάιρο και συγκεκριμένα στο ναό του Αγίου Νικολάου και ως αρχιερατικός επίτροπος του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Εν τω μεταξύ, ο ζήλος που είχε δείξει και όλη του η δραστηριότητα ως ποιμένα στην περιοχή εκεί της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, αναγνωρίζεται από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, ο οποίος το χειροτονεί επίσκοπο Πενταπόλεως το 1879. Νέος στην ηλικία. Αλλά με πολύ ζήλο και με μεγάλη δραστηριότητα. Η ζωή του ξεκινάει και τελειώνει καθημερινά στο ναό του Αγίου Νικολάου, τον οποίο τον έχει ανακαινήσει εξ ολοκλήρου, δραστηριότητα στο φιλανθρωπικό έργο, στο πνευματικό έργο και γενικότερα στη ζωή της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Όμως, όπως λέμε συνήθως, το όρθιο καλάμι το χτυπάει ο άνεμος. Έτσι και ο νεαρός Νεκτάριος γίνεται, να το πω έτσι, στοιχείο ζήλιας, φθόνου από τους υπόλοιπους, οι οποίοι βλέποντας τον νεαρό τότε επίσκοπο Πενταπόλεως να δείχνει τέτοια δραστηριότητα, τον διαβάλλουν, τον συκοφαντούν στον Πατριάρχη Σοφρόνιο ότι επιβουλεύεται το θρόνο του, και μετά από λίγο δυστυχώς ο Πατριάρχης ο Σοφρόνιος αναγκάζει τον επίσκοπο Πενταπόλεως να φύγει από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ως πλέον διωγμένος. Μάλιστα. Ο επίσκοπος Πενταπόλεως έρχεται στην Αθήνα. Στην Αθήνα δυστυχώς δεν του έδιναν ούτε ένα ναό να πάει να λειτουργήσει. Δεν του έδιναν καμία θέση. Η δικαιολογία ήταν ότι δεν είχε ελληνική υπηκότητα. Ναι, ναι. Δυστυχώς αυτό τον ταλαιπωρεί για αρκετό διάστημα, για 7 μήνες από ό,τι αναφέρεται στη βιογραφία του Αγίου, και εκεί βρίσκεται κάποιος με το όνομα Μελάς, λέγεται ότι είναι ο πατέρας του Παύλου Μελά, ο οποίος με τις γνωριμίες τις οποίες είχε στο Υπουργείο Παιδείας, έστειλε, θα έλεγα έτσι, το Υπουργείο τον επίσκοπο Πενταπόλεως ως ιεροκήρυκα στην Εύβοια, στη Φωκίδα και στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Εκεί πάλι διέπρεψε με το έργο του ο Άγιος Νεκτάριος και πλέον αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας η προσφορά του και έρχεται το 1894 ως διευθυντής πλέον της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής, η οποία ήταν τότε στην Αθήνα, στην περιοχή όπου είναι σήμερα η Μονή Πετράκη, στη Βασιλή της Σοφίας. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος έμεινε 14 χρόνια στην διεύθυνση της σχολής, έδειξε σπουδαίο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, θα έλεγα φιλανθρωπικό έργο, γιατί δεν ασχολιόταν μόνο με τη σχολή, αλλά είχε και σαν έργο την φιλανθρωπία στην περιοχή εκεί που ήταν. Και αφού πλέον είχε δημιουργήσει και ένα κύκλο γύρω του από μαθητές και μαθήτριες οι οποίες τον ακολουθούσαν, αποφασίζει να ιδρύσει μοναστήρι στην Αίγινα με 4 μοναχές, οι οποίες
ήταν η πρωτεργάτης, να το πούμε έτσι, στο να ιδρυθεί το μοναστήρι. Εκεί βρίσκουν το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, όπου υπήρχαν άλλες τρεις παλιές μοναχές, γίνονται 7 και ο Άγιος Νεκτάριος δεν πηγαίνει αμέσως στο μοναστήρι, αλλά αφού έμεινε ακόμη άλλα 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ριζαρίου Σχολής, παίρνοντας πλέον τη σύνταξή του, να αποφασίζει να πάει στην Αίγινα, όπου και εκεί μένει στο υπόλοιπο της ζωής του, μέχρι την μέρα που κοιμήθηκε στο Αρετέιο νοσοκομείο το 1920 από την ασθένεια, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς εκείνης της εποχής, του προστάτη. Μάλιστα. Καρκίνωση του προστάτη. Καρκίνωση του προστάτη. Το 1920 έχουμε την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου. Το 1953 γίνεται η ανακομιδή των λιψάνων του, γιατί σημειωτέων ότι για 20 χρόνια το σκήνομα, το λείψανο του Αγίου Νεκταρίου είχε μείνει άφθορο. Σώο και άφθορο. Ένα πρώτο σημάδι αγιότητας. Ένα πρώτο σημάδι αγιότητας. Θα πούμε παραπέρα και άλλα σημάδια αγιότητας, ναι, όπως στο νοσοκομείο. Όταν πέθανε, δίπλα του ήταν κάποιος παραπληγικός στο κρεβάτι και μόλις κοιμήθηκε ο Άγιος, το σεντόνι, όπως ήταν σκεπασμένος, το πέταξαν ή μάλλον το σκέπασαν τον παραπληγικό με το σεντόνι, ναι, αυτό, το σεντόνι και αμέσως έγινε καλά. Τη φανέλα του Αγίου. Τη φανέλα του Αγίου και το σεντόνι, ναι, όπως αναφέρεται. Και σήμερα το δωμάτιο στο Αρετέιο εκεί, του, που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, έχει γίνει προσκύνημα. Και υπάρχει το κρεβατάκι του που ήταν ο Άγιος και γενικότερα μπαίνουν οι άνθρωποι και προσκυνάνε. Και το 1961 έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου, όπως εμείς σήμερα τον έχουμε και τον τιμούμε. Από το 1961 είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ζωή του Αγίου και θα Θα πούμε και στοιχεία και θαυματουργικά και για να γνωρίσουμε γιατί είναι άνθρωπος της αγάπης και της συγχώρεσης που μας ενδιαφέρει. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές, συζητούμε για τον Άγιο Νεκτάριο, η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160-161. Κύριε Φουκαδάκη, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να πείτε με πολύ χαρά. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω μόνο. Στην αρχή, στον Πανάγιο Τάφο που αναφέρεται πατέρα Χαράλαμπ, ήταν ακόμα Κωνσταντινούπολη. Μικρό παιδί και πήγε εκεί να εργαστεί. Σεμετόχη, ναι. Σεμετόχη. Και πόσο, από την ώρα που εκλέχθηκε επίσκοπος Πενταπόλεως, πόσα χρόνια έμεινε ως επίσκοπος στην Αίγυπτο? Έμεινε πολύ λίγο, ένα χρόνο περίπου. Μόνο ένα χρόνο. Και αμέσως έφυγε και φεύγει στην Ελλάδα. Αμέσως άρχισε αυτή η συκοφαντία την οποία δέχτηκε, ναι, και αναγκάστηκε να φύγει. Μάλιστα, όταν φεύγει, θεωρείται επίσκοπος της Εκκλησίας Ελλάδος? Όχι, δεν τον δέχτηκε. Του Πατριαρχείου Αλεξάνδρου, πάλι, ναι. Μην δυνηθείς, λέει, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον της Αιγύπτου. Μάλιστα. Αυτό είπαμε. Ο λόγος που έφυγε, τον έδιωξαν. Ναι. Για να έρθει μετά να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν ένα αγαπημένο μέρος για τον Άγιο, γιατί εκεί στο Βαρβάκιο γυμνάσιο, ναι, τέλειωσε το γυμνάσιο της εποχής εκείνης. Δεν το είχε ολοκληρώσει στην Κωνσταντινούπολη. Αγάπησε λοιπόν. Μάλιστα, την πήγε εκεί. Το σχολείο αυτό είναι επί της Ασκληπιού, ναι, στο κέντρο της Αθήνας, και μάλιστα ήταν διάκονος τότε, πήγαινε στον Άγιο Νικόλο απέναντι στα Πευκάκια και λειτουργούσε, πήγαινε στην Αγία Ειρήνη Αιώλου. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με τη θεολογία, τη γνώση, γιατί αργότερα το 1885 θα τελειώσει τη θεολογική σχολή, θα είναι ένας άριστος λειτουργός. Όταν είναι στη Ριζάριο, πηγαίνει στον Άγιο Γεώργιο, είναι ακριβώς απέναντι εκεί που είναι το Πολεμικό Μουσείο. Στη Ριζάριο, όταν έφυγε πλέον μόνιμα για Αθήνα, ως επίσκοπος. Όταν επέστρεψε ως διευθυντής αργότερα, ναι, στη Ριζάριο, πηγαίνει λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο, λειτουργεί εκεί και μάλιστα υπάρχει το στασίδι του εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όλος ο χώρος της Αθήνας, το κέντρο ιδίως, είναι εμπλουτισμένος με την παρουσία του Αγίου. Το στασίδι του, το κρεβάτι όπου κοιμήθηκε, που είπε προηγουμένως ο πατέρας Χαράλαμπος, το Βαρβάκιο που είχα τη μεγάλη ευλογία να διδάξω κάποια χρόνια αργότερα ως πέμπτο λύκειο Αθηνών. Ναι. Και θεωρείται η Αγία Ειρήνη Αιώλου. Ναι. Ο λόγος που δεν τον ήθελαν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το φιλανθρωπικό του έργο και η αγάπη του κόσμου, αν κατάλαβα καλά. Το κύριο φοβήθηκαν, επειδή ήδη ο Πατριάρχης Σοφρόνης ήταν 90 ετών,
φοβήθηκαν ότι θα ήταν ο διάδοχος. Α, δεν ήθελε. Αυτό είναι ο λόγος. Ήταν αγαπητός στο λαό. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν το συκοφάντησαν ότι δήθεν ασχολείται πάρα πολύ με το φιλανθρωπικό έργο. Ναι. Και ότι θα διαλύσει τα οικονομικά της Αλεξάνδρειας, του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Και αυτός είναι ένας λόγος που αποφάσισαν λόγω φθόνου. Όπως είναι πολλές φορές μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Ο λόγος που έμεινε ως εκπαιδευτικός, θα λέγαμε, σαν καθηγητής, ήταν 14 χρόνια. 14. Γιατί έφυγε μετά, λόγω σύνταξης ή ήθελε πλέον να αφοσιωθεί στο μοναχισμό? Λόγω σύνταξης. Η ηλικία του και ήθελε να αφοσιωθεί και στον μοναχισμό. Ήταν 62 ετών. Ήταν 62 ετών. Ήταν διευθυντής. Πήγε ως διευθυντής στη Ριζάριο και παράλληλα δίδασκε. Ναι. Και εφάρμοσε μια άριστη παιδαγωγική. Μπορούμε να πούμε κάποια παράδειγμα. Ναι, θα πούμε, να ρωτήσω μόνο λίγο. Όταν πήγε στην Αθήνα, είχε προβλήματα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, αν κατάλαβα καλά. Ξεπεράστηκαν σύντομα αυτά μετά τον δεύτερο ή όχι μόνο στη Ριζάριο? Δυστυχώς όχι, 7 μήνες πριν πάει στη Ριζάριο και πριν πάει η Ιεροκήρυκα, σε 7 μήνες ήταν άνεργος. Και μάλιστα τότε είχε γνωριστεί και με τον Παπα-Νικόλα τον Πλανά. Ναι. Και πήγαινε στο κλεισάκι του Αγίου Ελισσαίου που έψαλαν ο Μωραϊτίδης και ο Παπαδιαμάντης. Ναι, ναι, ναι. Στο μοναστήρα. Άρα γνωρίζονταν. Και εκεί πολλές φορές. Έμεινε 7 μήνες χωρίς εργασία, χωρίς μισθό, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, φεύγοντας από την Αλεξάνδρεια, μαζί με την ποινή της απομάκρυσης, έγινε και ποινή στέρηση του μισθού. Δεν έγινε και αυτό, μάλιστα. Και έτσι συντηρώταν από τις εισφορές, από τη φιλανθρωπία των ανθρώπων για 6-7 μήνες που ήταν στην Αθήνα. Και κάτι επιπλέον, οι φήμες, η σκοφαντία έφτασε μέχρι την Αθήνα και όταν αργότερα πήγε στην Εύβοια ως ιεροκήρυκας για 2 χρόνια, έφευγαν οι άνθρωποι όταν πήγαινε να μιλήσει, έχοντας φτάσει έως εκεί οι φήμες, οι κακές φήμες. Που το συνόδευαν από την Αλεξάνδρεια. Φυσικά, που το συνόδευαν έως την Εύβοια, τη Φθιώτιδα. Ναι. Και, τη βιωτεία. Ναι. Αυτό που ο χαρακτηρισμός της αγάπης, γιατί ονομάστηκε έτσι, ποια στοιχεία έχουμε πάνω που λέμε ότι θεωρείται ο Άγιος της αγάπης? Γιατί ποτέ δεν κράτησε κακία. Α. Όσα και αν το έκαναν, όσα και αν υπέμεινε, όπως λέμε, ως χρυσός εγχωνευτηρίο. Δηλαδή, όσοι και αν τον πίκραναν, και τον πίκραναν πάρα πολύ, ποτέ σε κανένα δεν κράτησε κακία. Και αυτό φάνηκε ακόμη και όταν άδειασε ο θρόνος του Πατριαρχείου, πέθανε, κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Σοφρόνιος και του πρότειναν, τότε ήταν διευθυντής στη Ριζάριο σχολή, του πρότειναν να κατέβει στην Αλεξάνδρεια ως Πατριάρχης πλέον, δεν δέχτηκε, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι θέλει να πάρει μια εκδίκηση, ένα ρεβανσισμό, ας πούμε, για αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια την αγάπη του τη συναντάμε ιδιαίτερα στην σχολή, όπου, όπως είπα και προηγουμένως, για 14 χρόνια πραγματικά αφοσιώθηκε στο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και εν γέννη έργο της σχολής, και εκεί έδειξε όχι μόνο το μεγαλείο των γνώσεών του, αλλά της αγάπης του προς τα παιδιά. Και έχουμε πολλά περιστατικά να τα πούμε παρακάτω. Ναι, να ρωτήσω λίγο, η επαρχία που εκλέχθηκε, Πεντάπολη, βρίσκεται πού? Είναι η Λιβύη. Α, είναι η Λιβύη. Εκεί είχε πάει καθολική? Πήγε. Α, μάλιστα, εκλείει αυτό το μέρος. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Αλλά κυρίως έμενε στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια. Και στο Κάιρο, στην Λιβύη. Α, είναι η Πεντάπολη στη Λιβύη. Αρχιερατικός επίτροπος. Ως παιδαγωγός, να μας πείτε λίγα, τι άνθρωπος ήταν, πώς φερόταν σαν δάσκαλος? Καταρχήν φαντάζομαι δίδασκε τα θρησκευτικά. Πιστεύω πως είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους. Και τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές, αλλά θα έλεγα και για τους γονείς ακόμη. Μάλιστα. Πολλά περιστατικά αναφέρονται. Θα σας πω. Να πούμε για να το γνωρίσουμε λίγα. Καταρχήν, δεν τιμώρησε ποτέ μαθητή. Αναφέρονται περιστατικά που κάποια παιδιά, ως παιδιά στη σχολή, μαλώναν κτλ. Πήγαν στον. Οι επιμελητές τα πήγαν στον διευθυντή και ο διευθυντής, αντί άλλης τιμωρίας, τους είπε ότι εγώ για 3 μέρες δεν θα φάω τίποτα. Ναι. Και από τώρα και πέρα να μην φέρνετε φαγητό, διάταξη. Και όταν τα παιδιά κατάλαβαν ότι ο διευθυντής τους για τις δικές τους πράξεις αυτοτιμωρήθηκε, δυστυχώς πήγαν, ευτυχώς πήγαν και ζήτησαν συγγνώμη και πήγαν και, να το πω έτσι, δίδαξαν με το παράδειγμά τους πια και τους υπόλοιπους μαθητές. Ναι. Επίσης, άλλο ένα περιστατικό. Ναι. Κάποια μέρα, όταν στη σχολή ήταν παρατεταγμένοι για να κάνουν προσευχή, περίμεναν λοιπόν τον σχολάρχη τους, τον Άγιο Πενταπόλεως, τον Άγιο Νεκτάριο, να έρθει για να κάνουν την προσευχή. Μια στιγμή βλέπουν το γέροντα, τον Άγιο Νεκτάριο, να μπαίνει στη σχολή μέσα,
να βγαίνει στην εξέδρα εκεί όπως ήταν για να κάνει την προσευχή τους, χωρίς παπούτσια, ναι. Ξυπόλυτος. Ναι. Άλλοι γέλασαν, άλλοι όμως σοβαρέθηκαν. Και όταν τελείωσαν, κάποιος από τους μαθητές, ίσως ο πιο περίεργος, ρώτησε, μα γιατί είναι ξυπόλυτος. Είστε ξυπόλυτος και τι είχε συμβεί. Μπαίνοντας στην πόρτα της σχολής, για να μπει μέσα στη σχολή πλέον, απ' έξω κάποιος ζητιάνος δεν είχε παπούτσια και γύριβε παπούτσια. Και έβγαλε τα παπούτσια του, ναι. Τα έδωσε και μπήκε μέσα στη σχολή ξυπόλυτος. Μάλιστα. Κύριε Φουγκαράκη, να πείτε κάτι θέλετε. Απλώς έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Να μας πείτε κάποιο άλλο. Ναι. Ένα παράδειγμα είναι όταν ένας σπουδαστής της Ριαζαρίου είναι σοβαρά άρρωστος και επιλέγει να συγκεντρωθούν όλοι μαζί, να γίνει αγρυπνία, προσευχή, νηστεία και έτσι άρχισε να θεραπεύεται αυτός ο μαθητής και έγινε καλά. Και είναι μια αρχή των θαυμάτων, θα λέγαμε, του Αγίου Νεκταρίου, γιατί η μεγάλη αγάπη του φαίνεται και στη θαυματουργία του. Γι' αυτό και σήμερα η Έγινα είναι ένα παγκόσμιο προσκύνημα και γι' αυτό πολλές φορές τον έχουν δει λόγω της αγάπης του να είναι ακόμα και σε μακρινές εκκλησίες. Αναφέρονται σημεία όπως στη Ρωσία να ιερουργεί και να υπογράφει ως νεκτάριος πενταπόλεως σε περιοχή που δεν έχουν ιερέα. Έτσι λοιπόν όλη του η ζωή δείχνει ότι έφτασε στην ύψιστη βαθμίδα των αρετών και ήταν γι' αυτό λέμε αρετής φίλος γνήσιος, η ύψιστη βαθμίδα, η αρετή της αγάπης και της συγχώρησης. Γνωρίζουμε κάποια παραδείγματα με ανθρώπους που ήταν άρρωστοι, θεραπεύθηκαν, ήταν κοντά του. Το θαυματουργός το δείξαμε και στα πλάνα πριν. Άγιος ο θαυματουργός. Εν ζωή θεωρούταν ήδη θαυματουργός. Λένε ότι όταν πήγε στην Έγινα για να ιδρύσει το ησυχαστήριό του, είχε για πολλά χρόνια νομβρία. Επί τρία έτη υπήρχε νομβρία. Με την προσευχή του Αγίου άρχισε να βρέχει και έδειξε με αυτόν τον τρόπο ένα τρενταχτό σημάδι της παρουσίας του. Όπως και θεράπευσε ένα δαιμονισμένο στην Έγινα. Στο πρώτο διάστημα που πήγε. Και στη συνέχεια σήμερα πλήθος θαυμάτων καταγράφονται να πηγαίνουν στην Έγινα. Και σήμερα έχουμε, είναι καταγεγραμμένα θαύματα, σήμερα υπάρχουν. Πλήθος θαυμάτων που θα μπορούσε κανένα να φέρει πολλές εκπομπές. Να πούμε κάποιο να γνωρίσουμε. Ασθενών, αυτά τα θαύματα, τα σημεία που δείχνουν τη δύναμη του Θεού, γιατί ως γνωστό στην Έγινα είναι ο τάφος του, είναι μάλιστα και έξω από τον τάφο, πολλές φορές βάζοντας το αυτί του κάποιος ακούει κάποια σημάδια της παρουσίας του Αγίου, ναι. Τα έχουν ακούσει πολλοί στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Εκεί είναι και το πεύκο, το οποίο πολλές φορές το αγκάλιαζε και προσευχόταν, του άρεσε του Αγίου, γι' αυτό και εκεί έγινε η ταφή του. Ναι, είναι η Αγία Κάρα του. Μάλιστα. Είναι το κελάκι πίσω, ένα ταπεινό κελάκι με το κρεβάτι του, με διάφορα ευλογημένα αντικείμενά του. Είναι πραγματικά η αίσθηση που αισθάνεται κανένας πηγαίνοντας στο μοναστήρι, είναι κάτι συγκλονιστικό. Γι' αυτό μιλάμε για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε που πηγαίνουν χρόνο. Πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Αίγινα. Στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στο μοναστήρι. Και πλέον του Αγίου Νεκτάριου και του Αγίου Νεκτάριου. Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νεκτάριου. Γιατί έχουν φτιάξει το μεγάλο ναό κάτω από το μοναστήρι, που και εκεί υπάρχει ένας τάφος με διάφορα άγγελοι ψανά του. Γιατί μετά την ανακομιδή, όπως είπε και ο πατέρας Χαράλαμπος, ο ίδιος το επέτρεψε, ο ίδιος ζήτησε από τον Θεό, λόγω της ταπεινοφροσύνης του, να γίνει τεμαχισμός του Αγίου Σώματός του και να μεταφερθεί η ευλογία σε όλο τον κόσμο, στην Κρήτη και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Το περιστατικό που αναφέρατε, πατέρ Χαράλαμπε, όταν πέθανε, σχετικά με τον άνθρωπο που ήταν δίπλα, ήταν άρρωστος και ακούμπησε. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουμε από μαρτυρία κάποιου που ήταν εκεί και μας το κατέγραψε. Ναι, η μοναχή η οποία τον διακονούσε εκείνη την εποχή. Το κατέγραψε. Εγώ θα ήθελα όμως, χωρίς να θέλω να ξεφύγω από τη συζήτηση, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την θητεία του ως διευθυντού στη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή, πόσο αγαπούσε τα παιδιά. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά στη Ριζάριο ήταν από την Ήπειρο, γιατί το κληροδότημα της σχολής, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι από δύο ευεργέτες, τον Μάντο και τον Γεώργιο, δύο αδέρφια που ήταν στην Ρωσία και εκεί ως γουνέμποροι έκαναν χρήματα και ίδρυσαν μια σχολή η οποία θα έβγαζε ιερείς. Έτσι ακριβώς είναι και στην προμηθοποίηση της σχολής. Λέει, όσοι θα φοιτήσουν σε αυτή τη σχολή πρέπει να ενδυθούν τότε σε ιεροσύνης ένδυμα. Ο Άγιος Νεκτάριος ήξερε ότι τα περισσότερα παιδιά κατάγονται από χωριά. Ναι. Έβλεπε ότι υπήρχε μια ανάγκη από την γεωργία, να ασχοληθούν γεωργικά κάποια παιδιά. Και επέβαλε
με την θέλησή του, με την Πειθώ, με διάφορα παραδείγματα, από το Υπουργείο Παιδείας να διδάσκεται για πρώτη φορά στις εκκλησιαστικές σχολές το μάθημα της γεωπονίας. Α, μάλιστα. Αυτός ναι. το ονόμασε στην αρχή Κυπουρική. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μετά το επέβαλε ως μάθημα γεωπονίας και μέχρι και τα χρόνια που εμείς πήγαμε μετά στη σχολή και πιστεύω και ακόμη σήμερα, τουλάχιστον είχαμε όλοι σαν μαθητές όταν πηγαίναμε στη σχολή, είχε ο καθένας το δικό του κήπο και μας μάθαιναν πώς θα φυτεύουμε, πώς θα καλλιεργούμε κάποια πράγματα, ώστε πηγαίνοντας μετά στα χωριά μας, ως εφημέρι, έτσι έλεγε αυτός, ως ποιμένες ψυχών, πρέπει να είναι στελέοι και καλλιεργητές της γης για να μπορέσετε να δώσετε στους ανθρώπους ναι, ναι. κάτι καινούριο. Ως δάσκαλος, είπατε και το περιστατικό ότι δεν τιμώρησε τα παιδιά, έκανε ο ίδιος, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό για μας. Τιμωρήθηκε. Ναι, ειδικά μετά το 1980-81 που ήρθε στην εκπαίδευση ένα άλλο κλίμα, να μην τιμωρούνται τα παιδιά, τα αιματοβαμμένα, γραπτά, να μην τα κοκκινίζουν κτλ. Νομίζω δείχνει πάρα πολλά με τον τρόπο πώς πρέπει να φερόμαστε στους μαθητές. Άλλο παράδειγμα για τα παιδιά. Έχουμε σαν παιδαγωγός να τον γνωρίσουμε τι άνθρωπος ήταν. Και το γνωστό περιστατικό αυτό με την καθαρίστρια. Θα σας πω και άλλη περίπτωση. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Κάποια μέρα έγινε μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στις καθαρίστριες, στους καθαριστές της σχολής. Ναι. Ποιος θα καθαρίζει το ένα, ποιος θα καθαρίζει το άλλο και τελικά έμεινε ο χώρος της σχολής ακαθάριστος. Ο Άγιος Νεκτάριος, αντί να τιμωρήσει ως διευθυντής ή να επιβάλλει τέλος πάντων σε κάποιους να γίνει καθαριότητα ή και στους μαθητές ακόμη, αν και ο ίδιος απέφευγε να βάζει τους μαθητές να κάνουν τις λεγόμενες αγκαρίες, όπως λέγαμε εμείς σαν μαθητές. Α, μάλιστα. Σε ένα κοινόβιο θα λέγαμε. Έλεγε τα παιδιά να δουλεύουν, αλλά με τη θέλησή τους. Δεν επέβαλε τίποτα. Α, και αυτό σημαντικό. Έκανε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Αντί, επαναλαμβάνω, να τιμωρήσει ή να επιβάλλει με την θέση με την οποία είχε να καθαρίσουν τέλος πάντων το χώρο της σχολής, πήγε ο ίδιος και καθάρισε τους χώρους οι οποίοι ήταν ακαθάριστοι. Και την άλλη μέρα που ήρθαν οι υπάλληλοι της σχολής, βρήκαν καθαρισμένους τους χώρους. Αυτό βέβαια το έβλεπαν οι μαθητές. Ναι. Πρέπει να σας το πω ότι πολλά από αυτά οι μαθητές τα έβλεπαν. Ναι, ναι. Και ενώ στην αρχή, να το πω έτσι, κάπου υπήρχε και μια ειρωνία, σου λέει γιατί το κάνει αυτό κτλ. Όμως σιγά σιγά με τον τρόπο του Άγιος Νεκτάριος κατάφερνε να πείθει ότι αυτό που έκανε το έκανε από αγάπη και όχι από κάτι άλλο. Μάλιστα. Και επειδή είπατε ότι πολύ μικρό παιδί πέρασε πολλά εκεί που δούλευε, αν κατάλαβα καλά, είχαν βία ή έτρωγε πολύ ξύλο. Χωρίς να θέλω να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο. Όταν δούλευε στο κάποιον εργοστάσιο, ας το πούμε, εκείνης της εποχής, ο εργοδότης του ήταν λιγάκι αυστηρός και θα έλεγα και λιγάκι τζιγκούνης. Δεν του έδινε και αυτά λεφτά για τα οποία έπρεπε να πληρωθεί. Το παιδί δεν είχε να αγοράσει ούτε παπούτσια. Πήγαινε σχεδόν ξυπόλυτο. Ήρθαν λοιπόν οι γιορτές των Χριστουγέννων και το παιδί δεν είχε παπούτσια να φορέσει. Αλλά η μεγάλη του πίστη του έβαλε μέσα στο μυαλό του, μέσα στην καρδιά του, ότι αν το ζητήσω από το Θεό θα μου το στείλει. Ναι. Οπότε έγραψε ένα γράμμα για να το στείλει στο Θεό, να του στείλει παπούτσια. Πηγαίνοντας λοιπόν να πάει να το ρίξει το γράμμα στο κουτί για να πάει στο Θεό να έρθουν τα παπούτσια, συνάντησε κάποιον γνωστό του πλούσιο, ο οποίος τον είδε ξυπόλυτο, τον λυπήθηκε, του λέει πού πας, λέει πάω να ρίξω ένα γράμμα, πού το πας το γράμμα, λέει θα το στείλω στο Θεό. Το παίρνει λοιπόν, λέει δώσε μου το μένα και εγώ θα το στείλω. Πήγε, το βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός και βλέπει προς το Θεό, από περιέργεια το ανοίγει, διαβάζει το περιεχόμενό του και την άλλη μέρα το παιδί είχε τα παπούτσια του. Ναι, ναι. Και ποτέ δεν έμαθε το παιδί ότι ο κύριος αυτός ήταν από εκεί. Τα παπούτσια ήταν από εκεί. Ναι, γιατί μάλιστα, να σας πω και σε αυτό πάνω ότι μετά από 2-3 μέρες που ο εργοδότης του είδε ότι φορούσε καινούργια παπούτσια, νόμισε ότι είχε καταχραστεί χρήματα από το χώρο στον οποίο δούλευε και τον τιμώρησε και ήταν και η αφορμή για να φύγει ύστερα ο Άγιος Νεκτάριος από την εργασία και να πάει στο μετόχι του Παναγίου Τάφου που είπαμε προηγουμένως. Ναι, και αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι φερόταν και με βία στον Άγιο Νεκτάριο ο εργοδότης. Μπορεί και να το χτυπούν, του δίνει ξύλο. Και όταν έγινε εκπαιδευτικός, ήταν αντίθετο σε αυτή τη βία. Πόσο καμιά φορά τα βιώματα ήταν πάρα πολύ επιλογής. Μάλιστα, σε μια μητέρα, την οποία την είδε να δέρνει το παιδί της επί της Βασιλής Σοφίας,
που ήταν ο δρόμος που Αθήνα, ήταν Ιερισάριος, την επέπληξε με πολύ αυστηρό τρόπο ότι δεν πρέπει. Πρέπει τα παιδιά να τα διδάσκουμε και όχι να τα δέρνουμε. Και αναφέρεται και αυτό το περιστατικό στη βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου. Ναι, και μου έκανε εντύπωση που το αναφέρατε για την αρχή της ζωής του ως μικρό παιδί σε μια ξένη δουλειά και πώς έχει περάσει. Να πείτε κάτι, κύριε Φουκαδάκη, πάνω στα... σαν εκπαιδευτικό για να τον... Βάζει πολύ ψηλά το οποίο έχει για μας τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα για τη διεύθυνση σχολείων. Α, σαν διευθυντής. Είναι ένα παράδειγμα για όλους μας η συμπεριφορά του. Δεν είναι εύκολο να τα εφαρμόσουμε κάθε φορά αυτά. Να μας πείτε ένα παράδειγμα, τι λέει, ας πούμε, που το θεωρείτε δύσκολο να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, αυτό που είδαμε που δεν τιμώρησε τους μαθητές. Α, το παιδί, μάλιστα. Να πω ότι επιδίωξα σε ένα πολύ δύσκολο ματή φέτος στην αρχή της χρονιάς να το εφαρμόσω και τον κάλεσα, τον έβγαζα συνέχεια έξω. Τον κάλεσα, του λέω: θα έρθεις εδώ κάθε μέρα να μου λες πώς περνάς, πώς είσαι και θα βλέπουμε ποια είναι η πορεία σου. Έτσι, με πολύ καλό τρόπο και πραγματικά. Ερχόταν και κάποια στιγμή μου λέει: θέλω να φύγω, να πάω σε ένα άλλο σχολείο, να κάνω ένα νέο ξεκίνημα. Ναι. Και έτσι με αυτόν τον καλό τρόπο, τη μη τιμωρία, θα λέγαμε, μια άλλη παιδαγωγική, ενθυμόμενο και τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είναι ένα πρότυπο για μας ο Άγιος Νεκτάριος. Και εκεί, μάλιστα, εμείς στο μουσικό σχολείο έχουμε ένα κλάδο σύγκη βυζαντινή μουσική. Ναι, ακούγονται ύμνοι, ακούγεται το Αγνή Παρθένε Δέσποινα που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος. Και έτσι η παρουσία του είναι έντονη. Μέσα στο σχολείο και προσπαθούμε όσο γίνεται να μιμούμαστε τα όσα έκανε εκείνο στα 14 χρόνια που έμεινε ως διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Το Αγνή Παρθένε Δέσποινα είναι δικό του. Ναι, ναι. Το Αγίου Νεκταρίου, μάλιστα. Και αυτό, να το πούμε και αυτό. Σε αυτό πάνω, αν μπορέσω, συγγνώμη, ναι, 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 κύριε Φουκαδάκη. Ναι, ναι, να πείτε. Έχει γράψει 1.500 στίχους για την Παναγία. Είχε μια ιδιαίτερη βραβεία. Ήταν και ημνογράφος. 5.000 στίχους. 5.000 στίχους. 1.500 είναι καταγεγραμμένοι. Ναι, ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Σαν ως συγγραφέα τον ξέρουμε, έχει αφήσει έργο, έγραψε κείμενα. Πάρα πολλά έργα έχει γράψει ο Άγιος Νεκτάριος και παιδαγωγικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. Α, μάλιστα. Και αντιαιρετικού. Και αντιαιρετικού. Και αντιαιρετικού. Γιατί ήταν και σε χρόνια δύσκολα. Να πούμε μερικούς τίτλους ή το περιεχόμενο, ναι, για να το γνωρίσουμε. Ας πούμε, ένα από τα βασικά του είναι περί επιμελίας ψυχής. Το γνώθησε αυτόν. Ναι. Αγιογραφικά κείμενα. Ναι. Έχει γράψει πάρα πολλές ομιλίες στα κυριακά Ευαγγέλια. Και πλήθος άλλων έργων. Είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Παναγία. Πάντοτε ό,τι ήθελε, ναι, και αν θέλετε το συνδυάζω λιγάκι και με τον Άγιο Παΐσιο. Όπως ο Άγιος Παΐσιος ό,τι ήθελε ο σύγχρονος Άγιος, ναι, ήθελε, πήγαινε στην Παναγία και έλεγε θέλω να μου το κάνεις αυτό και ήταν σίγουρος ότι γινόταν, έτσι, ναι, ο Άγιος Νεκτάριος. Ακόμη και μέσα στη σχολή, όποτε είχε συγκρούσεις, είτε με μαθητές, είτε με τους καθηγητές, τους συναδέλφους, είτε και με το συμβούλιο, γιατί η Ριζάριο Σχολή διοικείται από ένα δεκαμελές συμβούλιο, στο οποίο ήταν μέλη 5 Ηπειρώτες, 2 Θεσσαλοί, 2 Σμυρναίοι και ένας κριτικός. Κοσμικά. Έβλεπαν τότε τον Άγιο Νεκτάριο να κάνει κάποιες ανακαινήσεις στη σχολή. Ναι. Να είναι, θα έλεγα έτσι, πολύ ελαστικό στα παιδιά. Να διδάσει κάποια καινούργια πράγματα με την έννοια περισσότερο για την κλίση προς το Θεό, προς, ναι, τον Χριστό, παρά προς τα γράμματα, ας πούμε. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, τότε υπήρχε πάλι η διαμάχη ανάμεσα στο μάθημα των Λατινικών και στο μάθημα, θα έλεγα, της κοινωνιολογίας. Όπως πρόσφατα, όπως πρόσφατα χρόνια, που, ναι, είχαμε. Και ο Άγιος Νεκτάριος προς τιμήν του είπε ότι ναι, εντάξει, σεβόμαστε τους ξένους συγγραφείς, σεβόμαστε τις ξένες γλώσσες, αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε τα ελληνικά μας, να μάθουμε τα αρχαία μας, να μάθουμε στην κοινωνία. Και το συνδύασε ότι η κοινωνιολογία σαν μάθημα δεν πρέπει να είναι μάθημα αρνητικό προς την ψυχή του, ναι, ανθρώπου, ναι, αλλά είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να διδάσκει και την καλλιέργεια της ψυχής, αλλά και την καλλιέργεια της κοινωνίας. Την κοινωνιολογία, γιατί και πρόσφατα ήρθε πάλι αυτό το καινούριο που δεν το ξέρουν πολλές φορές, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε μόνο για θρησκευτικά ζητήματα. Όχι, δεν μιλούσε μόνο για θρησκευτικά ζητήματα, μιλούσε πάρα πολύ και για τα κοινωνικά. Ναι. Να, πείτε, να πω για, ναι, την αγάπη του προς την Παναγία, είναι εικόνα, μια μεγάλη εικόνα, υπάρχει στο κελί του στην Αίγινα, η των πάντων χαρά η εικόνα της Παναγίας, και γι' αυτό, ενώ είναι στη Ριζάριο, μετά από 4 χρόνια αποφασίζει να επισκεφτεί το Άγιο Όρος, το, ναι, περιβόλι της Παναγίας. Ναι, ναι. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, είναι ένα πολύ ωραίο προσκύνημα από το Βατοπέδι στη Μεγίστη Λαύρα και από τα Καρούλια θέλει να πάει στα Κατουνάκια. Εκεί λοιπόν συναντάει ένα ασκητή και έχει και αυτό σχέση με την αγάπη και τη θαυματουργία του Αγίου Νεκταρίου.
Εκεί λοιπόν δεν γνωρίζουν ποιος είναι, δεν έχει παρουσιαστεί ως διευθυντής ή ως επίσκοπος. Και ένας ασκητής των Καρουλίων κατακεραυνώνει τον μοναχό που βγαίνει μπροστά του, του λέει πως αδερφέ προπορεύεσαι του Πενταπόλεως, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος μεταξύ των Αγίων Ιερέων. Και εκεί θα τον χαρακτηρίσει ως μεγάλο διώκτη των δαιμόνων. Είναι μια άλλη έκφραση της αγάπης του Αγίου. Και υπάρχει στη θαυματουργία που είπαμε πριν, στην Έγινα, πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν και θεραπεύονται και από τέτοιες αρνητικές δυνάμεις, δαιμονικές δυνάμεις, γιατί είχε το χάρισμα ενώ ζούσε. Και αυτό φυσικά αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων. Όσο ήταν εν ζωή ο κόσμος, το ευρύ κοινό τον γνώριζε ή μόνο λίγοι οι άνθρωποι στην Εκκλησία? Είχε αρχίσει, γιατί είπαμε για τη θαυματουργία. Τον γνώριζαν. Τον γνώριζαν, δηλαδή όσο περνούσαν τα χρόνια. Αλλά όμως συνάντησε και πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλές. Την μοχθηρία, την κακία των ανθρώπων. Και ακόμη και στο μοναστήρι, όταν βρέθηκε. Στην Έγινα. Στην Έγινα, μια μάνα μια νεαρή μοναχή τον κατηγόρησε ότι παραπλάνησε την κόρη τη και μάλιστα και για ηθικά ζητήματα. Και κατέφυγε στα δικαστήρια, έκανε μήνυση. Α, τόσο πολύ έφτασε. Έκανε μήνυση στον Άγιο Νεκτάριο, εκδικάστηκε όλη η απόφαση. Ο εισαγγελέας που πήγε στο μοναστήρι, μάλιστα μίλησε με πολύ αισχρό τρόπο στον Άγιο, τον αποκάλεσε με πολύ αισχρά λόγια. Μάλιστα, και δυστυχώς, ή θα έλεγα, δεν θα πω δυστυχώς, ευτυχώς, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά τέλος πάντων, ο ίδιος ο εισαγγελέας αναγκάστηκε, όταν πια έγιναν γνωστά όλα τα περιστατικά, δεν θα πω σε λεπτομέρειες τώρα, να πάει να ζητήσει γονιπετής συγγνώμη από τον Άγιο, και δυστυχώς, φεύγοντας από το μοναστήρι, μετά έφυγε από αυτό το κόσμο. Μάλιστα. Να πω, είχα ένα ερώτημα, πώς ο Θεός επέτρεψε στον Άγιο Νεκτάριο να δεχτεί τόσες συκοφαντίες? Και αυτό το ερώτημα, προσπαθώντας να βρω μια απάντηση, ενώ παιδιόθεν ήταν κοντά στο Θεό. Ενώ άλλοι, παράδειγμα, έχουν πειρασμούς λόγω της προηγούμενης ζωής τους. Παράδειγμα, η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Και κατάλαβα πρώτον αυτό που είπε ο ίδιος ο κύριος μας, ότι «Η εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν», ένα αυτό. Και το δεύτερο, μου ήρθε το παράδειγμα του Ιώβ, του δίκαιου, που ο Θεός δίνει την άδεια να πειραχτεί. Ναι. Για να καυχηθεί τελικά ο Θεός για τον Ιώβ. Ναι. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο Άγιος Νεκτάριος πέρασε όλες αυτές τις δοκιμασίες για να μείνει ένα τρανταχτό παράδειγμα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία και να καυχηθεί ακόμα και ο ίδιος ο Θεός για το δούλο του. Ναι, ναι. Και βέβαια, και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους τελικά της Εκκλησίας, μέσα από όλα αυτά που πέρασε και που τα αναφέρατε τόσο χαρακτηριστικά. Όπως είπατε, ο Άγιος του προηγούμενου αιώνα, έτσι. Ναι. Θεωρούταν ο Άγιος του αιώνα, επειδή το 2000 αλλάξαμε, γι' αυτό το είπα. Θεωρούταν ο Άγιος του αιώνα, αλλά τελικά και πολύ γνωστός, θα λέγαμε, σε όλους τους αιώνες. Και σήμερα είναι χαραγμένα τα ίχνη του Αγίου Νεκταρίου στην καθημερινή μας ζωή. Όταν πήγε στην Έγινα, είπατε 4 και 3 μοναχές, 7 είχε. Όταν έφυγε, έμειναν αυτές? Όχι, μετά πολλαπλασιάστηκαν. Στα χρόνια του Αγίου Νεκταρίου ήταν 15, μετά έγιναν πολύ περισσότερες. Σήμερα το μοναστήρι αυτό υπάρχει εκεί? Σήμερα το μοναστήρι υπάρχει αυτό. Έχει αρκετές μοναχές. Και θα έλεγα ότι είναι από τα ζωντανά μοναστήρια της περιοχής και είναι και ένας φάρος της Ορθοδοξίας στο συγκεκριμένο νησί. Και όποιος και αν πάει στην Έγινα, θα πάει στον Άγιο Νεκτάριο. Δεν μπορεί να μην πάει. Ναι, βέβαια, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, αλλά όλοι το ξέρουμε σαν το μοναστήρι του Αγίου Νεκτάριου. Έχει ταυτιστεί με. Πολύ μεγάλοι Άγιοι είχαν επισκεφτεί τον Άγιο Νεκτάριο, όπως ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρύς, ο Αμφιλόχιος Πάτμου. Μάλιστα ήταν πνευματικό παιδί του Άγιου Νεκτάριου. Ο Άγιος Παΐσιος αργότερα επισκέφθηκε το μοναστήρι. Οπότε δηλαδή είναι ένα μεγάλο προσκύνημα και σήμερα. Πριν, ναι, το 1920 κοιμήθηκε, φαντάζομαι σίγουρα μέχρι το 60, είμαι απόλυτα βέβαιος, μέχρι το 20. Η ακαδημαϊκή θεολογία τον γνώριζε, είχε κάποια επαφή μαζί του, οι θεολόγοι? Ξέρουμε κάτι που να έχει γραφτεί για τον Άγιο? Εγώ γνωρίζω ότι πολλά πνευματικά του παιδιά, όπως ο πατήρ Άγγελος ο Μπρατσιώτης. Α, ο Μπρατσιώτης, ο καθηγητής Πανεπιστήμιου. Ο πατήρ Άγγελος ο Νησιώτης. Ο Νίκος Νησιώτης ήταν μαθητές του. Όπως ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χρυσόστομος, ο Παπαδόπουλος, έχει γράψει και για τη βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου. Άρα θα ήταν γνωστός και σε αυτό. Και ήταν, γιατί πραγματικά ήταν. Είναι σημαντικοί καθηγητές, άρα και ο Νησιώτης και ο Μπρατσιώτης που αναφέρεται.
Φαντάζομαι δίδασκε θρησκευτικά, σαν καθηγητής, έκανε μάθημα. Το μάθημα του... Ως διευθυντής δεν έκανε μάθημα. Δίδασκε όμως. Αλλά με αυτό που είπα με τώρα, με τη ζωή, με τη ζωή που ήταν και τον τρόπο. Και κάτι άλλο για τα εκπαιδευτικά του, να γνωρίσουμε για το Υπουργείο Παιδείας. Είναι γνωστή μια υλογραφία που υπήρχε ένα θέμα μεταξύ του Αγίου και του Υπουργείου. Να πω, αυτό είναι πιο πολύ στο σημείο που δεν αναγνώριζαν το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. Δεν θέλησαν να αναγνωρίσουν και μετά την κοίμηση του Αγίου έγινε η επίσημη αναγνώριση. Έτσι λοιπόν και εκεί είχε κάποια δυσκολία και δίωξη, ακόμα και από κάποιους αρχιεπισκόπους Αθηνών, έως το σημείο που τελικά αναγνωρίστηκε. Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Αν δεν αναγνωριστεί ένα μοναστήρι, δεν μπορεί να δεχτεί δωρεές. Σωστά, δεν είναι επίσημο, κανονικό και... μοναστήρι. Ναι. Σήμερα, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, μέσα στην οικογένεια, το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου, τι έχει να μας πει κυρίως? Τι θα μας λέγατε, Πάτερ? Εγώ θα έλεγα ότι ένα μικρό παιδί, ξενιτεμένο. Ναι. Και έχασε τους γονείς του νωρίς, έφυγε από τους γονείς του πολύ μικρός. Έφυγε πολύ νωρίς, πολύ μικρό. Ναι. 14 χρόνων έφυγε από την αγκαλιά της μάνας, το πούμε έτσι. Βρίσκεται στα ξένα. Παρόλα αυτά, δεν θέλεται από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν τότε μια πόλη, θα έλεγα έτσι, σημαντική, με όλα που μπορεί να συμβαίνει, μια μεγάλη πόλη κτλ. Διατηρεί την πίστη του. Και αυτό το ξενιτεμένο γίνεται τελικά ένας επίσκοπος, ένα παιδί εξόριστο, ένας επίσκοπος εξόριστος γίνεται διευθυντής της εκκλησιαστικής σχολής και από ένας θνητός γίνεται άγιος. Ναι, αυτό ναι, δείχνει ναι. ότι και σε μας ότι ας μην φοβόμαστε πολλές φορές όταν κάποια παιδιά φεύγουν από κοντά μας ότι θα παραστρατήσουν. Όταν έχουν βάσεις, όταν έχουν ρίζες από το σπίτι τους, θα κρατήσουν. Στον επαγγελματικό χώρο, ο Άγιος Νεκτάριος τι θα είχε να μας πει σήμερα, κύριε Φουγκαδάκη? Νομίζω να μην φοβόμαστε τις αλλαγές που γίνονται στην εποχή μας. Mm. Κάθε εργασία είναι σημαντική και πολύτιμη. Αρχεί κανένας να εκφράζει και μέσα από την εργασία του την πίστη και την αγάπη προς το Θεό. Να έχει αυτή τη συμπεριφορά του Αγίου, την άνεξη κακία, δεν κράτησε ποτέ μέσα του κακία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιδρά κάποιες φορές με ένα ειρηνικό βέβαια τρόπο. Έτσι λοιπόν μπορεί σε κάθε τομέα και στην οικογένεια, δηλαδή αυτή η συγχωρητικότητα που έδειξε, το να μην φοβόμαστε μέσα στην οικογένεια τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν. Ο ίδιος πέρασε τόσες δυσκολίες και τις αντιμετώπισε έχοντας πίστη στο Θεό, γιατί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν η πίστη και η ταπεινοφροσύνη του. Με ταπείνωση γνώριζε ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα δώσει τη λύση σε αυτό. Αλλά πολλές φορές και ο ίδιος έκανε το παράδειγμα. Δηλαδή, ο ίδιος έκανε τις δουλειές, ο ίδιος έκανε την ησυχία του, δεν άφηνε το. Ενώ έπρεπε να το κάνει κάποιος άλλος, και ίσως αυτό θα έλεγα και στον επαγγελματικό χώρο στους συναδέρφους, αλλά και στην οικογένεια να είναι το σημαντικότερο παράδειγμα. Αυτό που είπατε για στο κρεβάτι του πόνου που έφυγε, τον διπλανό, έχουμε και άλλα περιστατικά, γνωρίζουμε από την παρουσία του στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο δεν έμεινε πολύ καιρό. Α, ώστε δεν έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Μετά την κοίμησή του έχουμε πάρα πολλά θαύματα και βέβαια η βιογραφία του όλη, η οποία, όπως είπε και ο προηγούμενος ο κ. Φουκαδάκης, πολύ ωραία, ο Άγιος Νεκτάριος πάνω απ' όλα είναι ένα υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης, καρτερίας και θα έλεγα έτσι λαλίστατης σιωπής. Ναι, ναι. Δεν μιλούσε πολύ ο Άγιος Νεκτάριος. Πρέπει σαν άνθρωπος να ήταν πράος, να μην μιλούσε. Ήταν ένας πράος, προσύνης, σεβάσμιος, έτσι ποιμένας. Δεν μιλούσε πολύ στη σχολή, αλλά το παράδειγμά του δίδασκε καθημερινά. Και οι φωτογραφίες δείχνουν αυτό στο πρόσωπό του. Πρέπει, αν θέλαμε να βρούμε το χαρακτήρα του, πρέπει να έχει ένα ήρεμο βλέμμα και στο φακό και στην παρουσία και δεν πρέπει να δημιουργούσε προβλήματα. Επίσης η εργατικότητά του. Η εργατικότητα. Φύτασε πολλά δέντρα εκεί πέρα, αγάπησε τη φύση. Ναι. Και σήμερα πηγαίνει κανένας και βλέπει όσα φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτό θα μπορούσαμε να πάρουμε, την εργατικότητα του Αγίου. Ο καθένας στο δικό του τομέα. Και θα έλεγα κυρίως αυτό, ότι έκανε ο ίδιος τη δουλειά του άλλου του, χωρίς να γογγίζει. Ήταν και ο ίδιος, μια που λέμε για την εργατικότητά του, ήταν ο ίδιος ο οποίος δημιούργησε και για πρώτη φορά, επειδή πέρασα από εκείνα τα θρανία, στη Ριζάριο Σχολή Βιβλιοθήκη.
Αυτό ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Ριζαρίου Σχολείου, μια βιβλιοθήκη αρκετά πλούσια που υπάρχει σήμερα, στις νέες βέβαια εγκαταστάσεις που είναι στη σχολή, και η οποία βιβλιοθήκη έχει φανερό το χέρι του Αγίου Νεκταρίου. Από το έργο που αναφέρεται πρέπει να ήταν και πεπαιδευμένος άνθρωπος, να διάβαζε, έγραφε. Πάρα πολύ μορφωμένος. Και πολύ. Την εποχή εκείνη να μορφωθεί κάποιος δεν ήταν εύκολο και πολύ σπάνιο. Μια πολύπλευρη μόρφωση που τον έκανε να φέρει και το ποδόσφαιρο μέσα στη σχολή. Ναι. Το ποδόσφαιρο και μάλιστα. Και στον αθλητή. Θεωρείται προστάτη των καθηγητών φυσικής αγωγής. Α, ο Άγιος Νεκτάριος. Αν θεωρείται και λόγω του. Έφερε το ποδόσφαιρο. Ήταν ανοιχτό πνεύμα. Νομίζω κάναμε μία διαδρομή, θα λέγαμε, τη ζωή από τότε που γεννήθηκε, που έφυγε. Σήμερα το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει αποκαταστήσει, πιστεύω, τη σχέση, τον έχει αναγνωρίσει. Έχει άρει την ποινή. Α, έχει άρει. Οπότε έχει αποκαταστήσει. Το 1998, το 98 επί Πατριάρχη Πέτρου, ναι. Έκανε αυτή τη λεγόμενη συνοδική διαγνώμη, έτσι ονομάζεται. Και δείχνει αυτό και ζήτησε συγχώρεση για όσα έκαναν οι προκάτοχοι. Τα πρόσωπα φεύγουν, αλλάζουν, αλλά η Εκκλησία μένει. Και τελικά, παρότι τα πρόσωπα τότε έδειξαν τη συμπεριφορά αυτή, έμεινε τελικά η Εκκλησία. Αλλά και η οικογενειακή ζωή που είπατε και στοιχείο, νομίζω, όταν πήγε στη Γη και στην Αθήνα τα πρώτα χρόνια, νομίζω έχουν να πούν πολλά σήμερα για παιδιά που σπουδάζουν, φτωχά. Πως τελικά δεν πρέπει ποτέ να τα παρατούμε, γιατί πολλές φορές λέμε ότι είναι δύσκολη η ζωή. Αλλά με όλα αυτά και πάντα έβλεπε μπροστά και έκανε και λαμπρές σπουδές. Εφάρμοζε αυτό που έκαναν οι δύο ιεράρχες, από τους τρεις ιεράρχες, που δεν ήξεραν παρά μόνο τον δρόμο. Σπίτι, σχολείο, εκκλησία. Α, αυτό έκανε όταν σπούδαζε. Και είναι λογικό, φάνηκε μέσα από τη ζωή του. Και βέβαια η Έγινα, νομίζω πρέπει να μείνουμε και σε αυτό, που ταυτίστηκε τελικά με το όνομά του, αλλά και ο μοναχισμός εκεί. Βέβαια και μου έκανε εντύπωση ο επίσκοπος Πενταπόλεως, η Λιβύη, πως τότε, αρχές του, πριν έναν αιώνα, ήταν όλα ελληνικά τα μέρη αυτά. Μιλούσαν τα ελληνικά και στην Αίγυπτο, και αυτό έχει να πει πολλά, αλλά και με τη σημερινή εκκλησιαστική εκπαίδευση, που είναι ελάχιστα τα εκκλησιαστικά σχολεία, με πολύ λίγα παιδιά. Το παράδειγμα του Αγίου, τι έχει να πει σήμερα, έχουν κλείσει σχεδόν όλα, τι έχει να πει σήμερα ένα τέτοιο πρόσωπο και παιδαγωγός και μεγάλος Άγιος και για τα εκκλησιαστικά σχολεία. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε και αυτό. Και το μουσικό βέβαια που αναφέρεται πάρα πολύ ζωντανά. Και ιδίως η Κρήτη να μην έχει ένα εκκλησιαστικό σχολείο είναι μείζον θέμα. Το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει και την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία. Είναι ένα αίτημα αυτό, θα μπορούσε να είναι ένα αίτημα. Ναι, αλλά και εκτός από παιδαγωγός και τελικά και πολύ μεγάλος Άγιος, πώς κράτησε όλα αυτά. Πατέρα Χαράλα, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, πριν κλείσουμε, να κλείσουμε ένα δικό σας λόγο ως κληρικός. Αυτό θα έλεγα που ο Άγιος Νεκτάριος μας διδάσκει είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή ταπείνωση, καρτερία. Όπως αυτός ποτέ του δεν λύγησε. Πάντοτε ήταν έτοιμος να σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου, πάντοτε ήταν έτοιμος να συγχωρέσει, και θα έλεγα έτσι εμάς τους νεότερους και κληρικούς αλλά και λαϊκούς να μας εμπνέει, να μας καθοδηγεί ώστε στην πορεία της ζωής μας να ακολουθήσουμε κάποια από τα βήματα του Αγίου Νεκταρίου. Είναι αληθινά αυτά που λέτε, γιατί είπατε πρακτικά παραδείγματα τι αντιμετώπισε. Δεν τα έλεγε στα λόγια, δεν το λέτε στα λόγια. Είναι αληθινά αυτό, μου κάνει εντύπωση. Ήδη από τότε που γεννήθηκε. Ήταν ένας Γολγοθάς στη ζωή του και κέρδισε την Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φουκαδάκη, πατέρα Χάραλα. Πολλές ευχαριστίες. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Νεκτάριο, τον άνθρωπο της αγάπης και της συγχωρήσεως. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.